Δώσε δυνατά, Αγί! Θα αρχίσουν οι μαράκες, ρυθμό να δίνουνε τα άστρα. Τι ωραία τραγούδι! Θα γίνω Βραζιλιάννα και θα πάω και στη Βραζιλία. Αλλά για την ώρα, αφού δεν μπορώ να πάω στη Βραζιλία, με κάποιο τρόπο μαγικό, θα σας φέρω στη Βραζιλία εδώ. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στο Cooler και καλό μήνα να έχουμε! Και δεν κάνω πλάκα, δεν είναι πρωταπριλιάτικο αστείο ότι θα φέρω τη Βραζιλία εδώ μέσα. Γιατί εγώ θα τη φέρω τη Βραζιλία εδώ μέσα και θα δεις με ποιο τρόπο σε λίγα λεπτά. Δώσε λίγο δυνατό τραγούδι να πάρουμε ενέργεια! Πάμε! Μπήκε νέος μήνας, παιδιά, μπήκε Απρίλης. Είμαστε επίσημα στην άνοιξη. Έξω γίνεται χαμός. Τα πουλάκια και λαϊδάνε. Ο ουρανός είναι καταγάλανος, χωρίς σύννεφα. Και αν έχει λίγα σύννεφα, αυτά είναι κατάλευκα. Ο ήλιος πραγματικά. Οι ακτίνες του ηλίου μας λούζουν και εμείς θέλουμε να πάμε στην παραλία. Για φαντάσου λίγο τώρα να είσαι στη Βραζιλία. Για σκέψου λίγο και να απολαμβάνεις τον πιο ωραίο, τον πιο αρωματικό, τον πιο τέλειο καφέ. Δώσε δυνατά! Καλό μήνα να σας πω. Επισήμως να έχετε υγεία. Εύχομαι να μην την πατήσετε σήμερα και να δεχτείτε πλάκες, φάρσες κτλ. Εμείς σήμερα το πρωί-πρωί εκεί πέρα στο ραδιόφωνο κάναμε ουκολίγες. Κάποιες πετύχανε, κάποιες όχι. Να προσέξετε λοιπόν σήμερα, γιατί πολλοί θα βρεθούν να σας πούνε ψεματάκια και να σας κάνουν αυτές τις μικρές φαρσούλες. Που πάνω κάτω, τις περισσότερες έχουμε συνηθίσει. Μου τι λένε, ξεσταργήσω, τύπου φεύγω από τη δουλειά μου, παρετούμε. Κάποια χοντροκομμένα αστεία του τύπου τράκαρα, έπαθα ατύχημα και τέτοια. Όχι, αυτά να μην τα κάνετε. Παρακαλώ, δεν είναι αστεία αυτά. Δεν γελάμε αυτές τις φάρσες. Στα σχολεία επίσης γίνεται χαμός, γιατί ξέρεις κάτι γίνεται εκεί πρώτα Απριλιά. Είναι αγαπημένο ρε παιδί μου των μαθητών. Να, σήμερα στα σχολεία τι κάνατε. Εμείς θυμάμαι δεν μπαίναμε στην τάξη. Δηλαδή, χτυπούσε το κουδούνι, έμπαινε ο καθηγητής πουθενά εμείς. Καταπληκτική πλάκα. Ξεκαρδιζόμαστε στα γέλια. Τι να σου πω τώρα. Άλλοι, για παράδειγμα, βγάζουν τις καρέκλες έξω από την αίθουσα. Άλλοι αποδογυρίζουν τα θρανία. Δεν ξέρω τώρα τι να σου πω. Πολλές πλάκες στα σχολεία. Νομίζω είναι χόμπι αγαπημένο κάθε 1η του Απρίλη των μαθητών. Πιο πολύ για τα παιδιά. Εμείς μεγαλύτεροι. Ας πούμε δεν κάνουμε τέτοια πράγματα πλέον. Λοιπόν, να είστε καλά, να έχουμε έναν ωραίο μήνα θετικά, με ενέργεια, με χαμόγελο, με ωραίο καιρό πάνω απ' όλα. Δώσε εδώ πέρα 1η Απριλιά, ακούς! Και τι ωραία με αυτό το υπέροχο τραγούδι από τα παλιά. Θέλω να κάτσω και θέλω σήμερα λοιπόν να σας πω, μία ωραία και τρυφερή ιστορία. Θέλετε να ακούσετε, που δεν είναι πρωταπριλιάτικο αστείο, ούτε είναι παραμύθι, είναι ιστορία. Βγαλμένη από τη ζωή, αλλά είναι πολύ ωραία, γλυκιά ιστορία, με μία φοβερή κατάληξη. Και γιατί θέλω να σας περάσω, να σας γνωρίσω λοιπόν, μία πάρα πολύ γλυκιά, όμορφη και ενωμένη οικογένεια, που την αγάπη του μπαμπά, αν πει για την εργασία του, όχι για τη δουλειά του, γιατί η δουλειά είναι δουλεία. Άλλο η εργασία, άλλο η δουλειά. Λοιπόν, αυτή λοιπόν την αγάπη την πέρασε και στα παιδιά του και μιλάμε για μια οικογένεια. Θα σου πω τώρα αυτή η ιστορία, κρατάει 60 χρόνια και. Κάποια στιγμή λοιπόν ήταν ένας νεαρός κύριος, ο οποίος ταξίδεψε, ο κύριος Κώστας για συγκεκριμένα, ο οποίος ταξίδεψε στη Βραζιλία. Έζησε στη Βραζιλία, μακάρι να ζούμε και εμείς στη Βραζιλία, να είχαμε λοιπόν και εμείς την τύχη αυτή. Αγάπησε λοιπόν εκεί τον καφέ, όπως βλέπω εδώ. Κάποια στιγμή νοστάλγησε την πατρίδα του, γύρισε πίσω και σου λέει τώρα: δύο αγάπες έχω εγώ, τη Βραζιλία και την πατρίδα μου την Ελλάδα. Τι έκανε λοιπόν ο κύριος Κώστας, παιδιά? Αποφάσισε λοιπόν να φέρει τη Βραζιλία στην Ελλάδα, όπως σήμερα λοιπόν, με τη βοήθεια του Βραζιλιάνου, όπως βλέπετε, τα καφεκοπτία Βραζιλιάνος, φέραμε κι εμείς μέσα στο κούλερ τη Βραζιλία. Εκεί λοιπόν είχε να κάνει το σχόλιο που σας είπα πριν ότι θα σας φέρω τη Βραζιλία εδώ και με τη βοήθεια του Βραζιλιάνου τα καταφέραμε κι εμείς και τους καλωσορίζουμε και τους ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Θα σας τα δείξω όλα ένα προς ένα, αλλά θέλω να συνεχίσω την ιστορία. Ήρθε λοιπόν ο κύριος Κώστας εδώ και άνοιξε το πρώτο του μαγαζί στο γαλάτσι, παιδιά. Βεβαίως, με πολύ αγάπη, με πάρα πολύ μεράκι, για αυτό που αγαπούσε, για τον καφέ. Γιατί να σου πω κάτι, ο καφές, είναι το πιο διαδεδομένο ρόφημα. Είναι κατ' εμέ, μετά την καλημέρα που θα πεις, με το που ξυπνήσεις, ποια είναι η επόμενη λέξη αμέσως που θα ξεστομίσεις? Καφές. Αυτό δεν θα πεις. Αν σε πάρουν τηλέφωνο θα πεις,
Θέλω ένα καφέ γρήγορα. Δεν θα πεις μαμά, μάνα, καφέ. Έτσι δεν κάνετε τώρα η Έφη, έτσι δεν κάναμε όλοι. Δεν θα σε πάρει ο κολλητός, τι να κάνουμε, πάμε να πιούμε κανένα καφέ, να σηκωθώ να φτιάξω καφέ. Είναι τρόπος ζωής, παιδιά, ο καφές. Είναι αγαπημένη συνήθεια. Άλλοι πίνουν τον καφέ είτε γιατί, αν θέλεις, τους ξυπνάει και τους δίνει ενέργεια, άλλοι τον αγαπάνε σαν γεύση. Όπως και να έχει, ο καφές είναι το πιο διαδεδομένο ρόφημα και το πιο αγαπημένο μας. Και εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ ο καφές και τον απολαμβάνω. Να ξέρετε, εμένα ο αγαπημένος μου είναι ότι έχει να κάνει με γάλα. Μ' αρέσει πολύ είτε στο καπουτσίνο σε ζεστό, είτε στο φρέντο καπουτσίνο. Δηλαδή, κοινώς μου αρέσει ο εσπρέσο και μου αρέσει και πάρα πολύ και ο ελληνικός. Να κρατάμε και τις παραδόσεις μας, έτσι. Λοιπόν, σας συνεχίζω λοιπόν αυτή την όμορφη ιστορία που σας λέω δεν είναι πρωταπριλιάτικο αστείο. Είναι αληθινή ιστορία και να σας πω και κάτι. Προτείνω να παραδειγματιστούμε από αυτή την ιστορία. Σκέφτηκε λοιπόν ο κύριος Κώστας και άνοιξε αυτό το καφεκοπτίο στο γαλάτσι. Μετέδωσε λοιπόν αυτό την αγάπη του και τη λατρεία του στο γιο του, ο οποίος κληρονόμησε απόλυτα ας πούμε το ταπεραμέντο και την αγάπη του για τον καφέ και τη Βραζιλία. Ο Γιώργος λοιπόν με το αμύωτο πάθος του, τι έκανε? Θα σου πω εγώ τι έκανα αμέσως. Άνοιξε ένα δεύτερο κατάστημα στου ζωγράφου, βεβαίως. Και προσπάθησε να διευρύνει, ρε παιδί μου, τους ορίζοντες. Και μετά ήρθε και η κόρη, η Τζέννη, και ανέλαβε το κατάστημα, έχω να σου πω εγώ, του γαλατσίου. Γιατί σιγά σιγά, ξέρεις τώρα, ο κύριος Κώστας έδωσε τη σκυτάλη στα παιδιά. Τι πιο ωραίο λοιπόν, όταν είσαι μπαμπάς και έχεις μια επιχείρηση που την έχεις αγαπήσει, τι πιο ωραίο λοιπόν να την αγαπήσουν και τα παιδιά σου και να συνεχίσουν λοιπόν αυτή την αγάπη. Γιατί είπαμε, για την εργασία. Γιατί αν είναι δουλεία, καλύτερα να μην την κάνεις. Αν είναι ρουτίνα ή αγκαρία. Αυτό εδώ όμως υπάρχει από ό,τι βλέπω πολύ αγάπη. Η Τζέννη λοιπόν έκανε το πιο πραγματικά γευστικό καφεκοπτίο της Αθήνας, το γαλάτσι, την εξέλιξε δηλαδή την ιδέα. Και σήμερα με χαρά λοιπόν σας παρουσιάζουμε τα καφεκοπτία Βραζιλιάνας που είναι κοντά μας. Δώσε δυνατά! Δώσε λίγο δυνατά! Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να σας δείχνω εδώ τι γίνεται. Αυτή είναι η πάρα πολύ ωραία ιστορία του κύριου Κώστα. Να είστε καλά, να χαίρεστε την οικογένειά σας. Από μένα χάρηκα πάρα πολύ που μας φιλοξενείτε και σας φιλοξενούμε και εμείς με τη σειρά μας εδώ στο Cooler. Και μπορώ να πω ότι δηλώνω big fan του καφεκοπτίου, γιατί πραγματικά όταν αγαπάς τον καφέ, όταν σου αρέσει να τρως μπάρες δημητριακών, όταν έχεις μέσα στο πρόγραμμά σου και στη διατροφή σου ξηρούς καρπούς, αποξηραμένα φρούτα, το τσάι, τα βοτανικά ροφήματα, όλα αυτά τέλος πάντων μπορεί κανείς να βρει μέσα στο καφεκοπτίο Βραζιλιάνος, πραγματικά μόνο χαρούμενος μπορείς να είσαι. Και εγώ η αλήθεια είναι δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω και τι να δοκιμάσω σήμερα. Θα έρθω πολύ κοντά και συγκεκριμένα εδώ, θα κάτσω κάτω. Γιατί θέλω να σας τα δείξω ένα-ένα. Λοιπόν, καταρχήν έχουμε τον καφέ, έτσι. Και δεν μπορείς να φανταστείς. Αχ, παιδιά, τι ωραία που μυρίζει. Πω, κοίτα εδώ. Για εστίασε. Παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία. Για έλα να δεις, το βλέπεις. Κάτσε, θα βγάλω εγώ με το χεράκι μου. Κοίτα τους κόκκους. Και ξέρει τι ωραία που μυρίζουνε. Πω, θα τους αφήσω εδώ μαζί με τους άλλους. Καταρχήν έχουμε τον καφέ. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Έχει, γιατί μέσα στα καφεκοπτία δεν θα βρεις μόνο καφέ, θα βρεις καφέ, γιατί εκεί έχει καφέ φίλτρου, έχει εσπρέσο και έχει και τον ελληνικό μας τον καφέ, έτσι. Λοιπόν, έχει μέλι. Πολύ βασικό, παιδιά, διατροφικό στοιχείο. Ελπίζω να το έχετε εντάξει όλες τις διατροφές σας καθημερινά. Εγώ μπορώ να το φάω και σκέτο, μπορώ να το βάλω και στο γιαούρτι μου που τρώω κάθε πρωί, μπορώ να το βάλω και στο τσάι μου, έτσι, για το λαιμό είναι ότι πρέπει. Και ξέρεις τι λένε, έτσι, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά, σύμφωνα με έρευνες, το μέλι είναι ακριβώς η τροφή η οποία δεν παγιατεύει ποτέ, δεν χαλάει ποτέ. Μπορείς να τη φας και μετά από 3.000 χρόνια, μπορείς να ανοίξεις το βάζο και να φας. Κατάλαβες. Αυτό είναι αλήθεια και ισχύει. Εγώ είμαι πολύ φανατική θαυμάστρια του μελιού και να ξέρεις καμιά φορά όταν ξεκινάω να πάω για σερφ μέσα στο νερό που ξέρεις δεν μπορούμε ούτε να φάμε πολύ ούτε να φορτώσουμε το στομάχι μας και αυτά. Όταν ξυπνάς επειδή θέλεις δύναμη και ενέργεια, τι κάνεις? Παίρνεις μια κουταλίτσα από εδώ, από το βαζάκι, την τρώω, πίνω λίγο νεράκι και φεύγω και πάω για σερφ και έχω την ενέργεια. Επίσης, μπάρες δημητριακών. Πολύ βασικό. Ποιος δεν είναι λάτρης της μπάρες δημητριακών, παιδιά? Είναι το αγαπημένο, αν θέλεις εισαγωγικά, σνακ. Είναι μικρούλι, θαυματουργούλι, σε κρατάει φουλ με ενέργεια όλη μέρα και μπορείς να το βάλεις και στην τσεπούλα σου και στο πουφανάκι σου και στη σάκα σου και στο χεράκι σου να το κρατάς. Μια τέτοια να φας να ξέρεις. Και πραγματικά τώρα αυτή είναι και εντάξει, είναι με πολύ αγνά και ωραία υλικά, τη βλέπετε γιατί πολύ μαλακή είναι.
Θέλω να τη δοκιμάσω. Θα δοκιμάσω, όλα θα δοκιμάσω. Ξέρετε, θέλω. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα και θα επιστρέψω να σας δείξω και τα υπόλοιπα, γιατί μας έχουν στείλει και ξηρούς καρπούς. Και θέλω να σας τα δείξω όλα. Πάμε να πάρουμε μια ανάσα. Επιστρέφω να σας πω το θέμα και πολλά, πολλά, πολλά ακόμα. Για δώσε like από Ρόγια. Εδώ δυνατά στο κούλερ είμαστε. Καλό μεσημέρι σε όλους όσοι συντονιστήκατε τώρα στους δέκτες σας. Είπαμε τα καλούς μήνες, τα καλώς ήρθες άνοιξη για ακόμα μια φορά και τα σχετικά. Θέλω να σας πω ότι επειδή πέρυσι είχαμε κάνει θέμα γενικότερα για την πρωταπριλιά και τις πρωταπριλιάτικες φάρσες και όλα αυτά, δεν θα τα κάνουμε και τώρα. Ξέρω ότι σίγουρα έχετε ξεκινήσει και κάνετε φάρσες τηλεφωνικές ή οτιδήποτε. Εμείς σήμερα, λόγω MacBook 2016 by Aperos Bridge, γιατί έρχεται ο αγαπημένος μας θεσμός, θα τα πούμε κιόλας, είπαμε να αναφερθούμε λίγο στο στυλ. Και να σας ρωτήσω, ρε παιδί μου, τι σας αρέσει σας να βλέπετε ή να μην βλέπετε μάλλον σε μια γυναίκα ή σε έναν άντρα. Τι δεν σας αρέσει καθόλου, τι δεν ανέχεστε με τίποτα να φοράει ένας άντρας και μια γυναίκα. Έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα. Θα προσπαθήσω να διαβάσω τα περισσότερα. Αν δεν προλάβετε, έχω να σας πω πάρα πολλά πράγματα που τρέχουν και έρχονται. Και θέλω να συνεχίσω να μιλάω για το Βραζιλιάνο, γιατί πραγματικά εμένα θα γίνει το αγαπημένο στέκι. Θέλω να σου πω ότι το Βραζιλιάνο, θα σου πω, μπορείς να πας και να τον βρεις στο Γαλάτσι και θα σου δώσω και διευθύνση, Λεωφόρος Βεϊκού 27, που είναι και το πρώτο μαγαζί όπως σας είπα, και στου Ζωγράφου Λεωφόρος Παπάγου 37. Όλοι όσοι θέλετε, καλά και διαδικτυακά υπάρχει site πλήρως ενημερωμένο, μπορείτε να δείτε, έχει πάρα πολλά πράγματα. Δεν έχει μόνο τον καφέ που εννοείται είμαστε λάτρεις και αγαπάμε και θα βρείτε σίγουρα. Έχει πέσα παιδιά από παγωτά, ξηρούς καρπούς, αποξηραμένα φρούτα. Έχω εδώ, τα έχω σημειώσει, αλλά έχει μπαχαρικά, έχει βοτανικά ροφήματα. Έχει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Και εγώ τώρα ξέρεις τι άνοιξε. Κοίτα να δεις τώρα τι μου στείλανε Έλλης και το ξέρανε ότι εγώ έχω κόλλημα με αυτά. Παιδιά, παζατέμπο! Κοίτα! Α, εγώ θα φάω το αντιπάθμιτο, εσύ. Θα ξέρεις τώρα, έτσι. Λοιπόν, τόσο κόλλημα με αυτά. Πόσο κόλλημα, παιδιά, να κάθεσαι τώρα σε κανένα παγκάκι αραχτός. Να μην πας πουθενά σου λέω, να κάθεσαι έτσι πριν στο παγκάκι να χαίρεσαι τη φύση, να ταινίζεις, δεν ξέρω, το πέλαγο, το πάρκο, οτιδήποτε, και να είσαι έτσι εδώ. Ωραία συνήθεια, ή όταν βλέπεις το βράδυ ταινία στο σπίτι σου, κόλλημα. Πάρα πολύ ωραία. Παιδιά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, αλήθεια σας ευχαριστούμε. Κύριε Κώστα και εσάς και όλη την οικογένεια, θέλω να σας δείξω και αυτά. Δεν το πίστευα ότι έχουν τέτοια στα καφεκοπτία. Παιδιά, είναι τα αγαπημένα μου αυτά. Δεν καταλαβαίνετε πώς έκανα μικρή για αυτά εδώ. Δεν μπορώ να σου περιγράψω. Και τι νομίζεις, ότι δεν θα μπω στον πειρασμό να τα ανοίξω να δοκιμάσω. Να τα ανοίξω, αλλά εντάξει, μην κάνεις, θα σου δώσω και σένα. Θα τα μοιραστώ, δεν είμαι τέτοια εγώ. Καταλαβαίνεις, για δώσε λίγο like από Ρόγια μέχρι να τα ανοίξω. Λοιπόν, και ξέρεις ποιο θα πάρω, ναι. Βεβαίως, θα πάρω τη φράουλα. Μισό λεπτό, θέλω να δοκιμάσω εγώ τώρα, καταλαβαίνεις. Εντάξει, δεν υπάρχει. Αυτά είναι τα αγαπημένα μου. Αλήθεια σας λέω, κοίτα εδώ. Παιδιά, είναι φοβερά όλα αυτά. Βεβαίως, Δαμασκηνούλη μου, θα δώσω και εσείς, μην κάνετε έτσι, για όλους έχει. Όπως βλέπεις, έχει και πασχαλινά αυγά, έχει και άλλους τους καρπούς, κάτσε να σηκωθώ. Λοιπόν, εγώ θα τρώω, σας το λέω. Έχει αποξηραμένα αυτά τα πόβο, δεν κρατιέμαι. Αλλά θα σας τα δείξω όλα. Λοιπόν, υπενθυμίζω το θέμα που είπαμε ότι είναι, έχει σχέση με το στυλ. Τι δεν ανέχεις εσύ τώρα να βλέπεις να φοράει ένας άντρας, ένα αγόρι και αντίστοιχα μια γυναίκα, μια κοπέλα. Και όπως εγώ τρώω τη φραουλίτσα μου πάρα πολύ ωραία εδώ, από τα καφεκοπτία Βραζιλιάνος. Ειλικρινά σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι είναι ακριβώς ο καφές και το καφεκοπτίο και το κατάστημα που μου τέριαζε. Ήρθε ο Βραζιλιάνος στο σωστό κομμάτι, εδώ μέσα, στο κούλερ. Λοιπόν, πάμε τώρα. Θέλω να σας πω ότι κάθε Παρασκευή, μιας που είναι Παρασκευή και εγώ έχω πάει και την έχω επισκεφθεί και παίζει και πάρα πολύ ωραία μουσική, και όλοι το ξέρουμε ότι παίζει πάρα πολύ ωραία μουσική, παίζει DJ στο Why Sleep στο Γκάζι ο δικός μας, ο αγαπημένος μας Θέμης Γιοργαντάς. Έχω να σας πω, βεβαίως, και έχει και πολλή ενέργεια και παίζει και όλες τις επιτυχίες αγαπημένες. Και δεν καταλαβαίνεις τι λαός μαζεύεται μέσα στο μαγαζί. Δεν καταλαβαίνεις. Για δώσε λίγο μπομπο να ακούσουμε. Να πάω λίγο φραουλίτσα. Τέλειο. Από εκεί και πέρα, θέλω να σας πω ότι έρχεται το MacBook 2016 by Aperol Spritz. Θέλω να σας ενημερώσω, Δευτέρα, 18 Απριλίου, 9 το βράδυ, δεν κάνουμε τίποτα.
γιατί έρχεται ο αγαπημένος μας θεσμός που συνδυάζει τη μουσική με τη μόδα. Τη μόδα και τη μουσική που παντρεύει αυτούς τους δύο χώρους και πλέον είναι θεσμός, είναι 6 συνεχόμενα χρόνια. Φέτος λοιπόν θα παρουσιάσει η Δέσποινα Βανδύ και την περιμένουμε πώς και πώς να έρθει, να τη γνωρίσουμε. Ανυπομονούμε να δούμε πώς θα παρουσιάσει, πώς θα κινηθεί, τι θα φορέσει, όλα αυτά. Και αν θα περπατήσει, αν θα κάνει και κανένα catwalk. Ούτε εμείς ξέρουμε πολλά, μην νομίζεις. Από εκεί και πέρα θέλω να σας πω ότι τα εισιτήρια είναι περιορισμένα, δεν έχει πολλά. Οπότε μπαίνετε στο public και public.gr, στα καταστήματα από Παπασωτηρίου, 7 Spot ή ΑΝΟΣ, τηλεφωνικά στο 11876 ή αλλιώς online στο www.viva.gr για να τα προμηθευτείτε. Γιατί θα γίνει χαμός και δεν έχει πολλά εισιτήρια και μετά άμα μου πείτε εμένα Ευαγγελία μου θα λεστηρία, εγώ δεν θα μπορέσω να κάνω κάτι, σας το λέω. Συνεχίζουμε να σας πω πάλι Madwalk. Πριν από το Madwalk λοιπόν, Παρασκευή, με συγχωρείτε, 8 Απριλίου, θα παρευρεθούμε στο αγαπημένο εμπορικό κέντρο στον Άγιο Δημήτριο, Athens Metro Mall. Πενταόροφο, φοβερό, έχει τα πάντα μέσα, μας βοηθά και μας στηρίζει κάθε χρονιά στο Madwalk 2015 πέρσι by Aperol Spritz, όπως και φέτος θα είναι κοντά μας. Θέλω να σας πω ότι θα πάμε εκεί, θα δείτε ένα mini fashion show πάρα πολύ ωραία, θα σας δοθεί η ευκαιρία να φωτογραφηθείτε μπροστά σε ένα πάρα πολύ ωραίο fashion, ας πούμε ρε παιδί μου, εκεί πέρα μπάνερ που θα έχει και κάποιοι θα κερδίσετε προσκλήσεις VIP, παρακαλώ, για το Madwalk 2016 by Aperol Spritz. Μοναδική βραδιά, την περιμένουμε όλοι πώς και πώς. Και μιας που είναι και, και Παρασκευή, συγγνώμη, να σας πω ότι Δευτέρα και Παρασκευή και συγκεκριμένα Δευτέρα, 4 Απριλίου αυτή τη Δευτέρα, ξεκινάει το αγαπημένο σας X Factor. Αυτό που το περιμέναμε όλοι, 4 Απριλίου στις 10 το βράδυ θα προβληθεί μέσα από τη συχνότητα του Sky και θα προβάλλεται Δευτέρα και Παρασκευή. Είναι η φάση, όπως ξέρετε, που παρακολουθούμε τις ακροάσεις, αυτές που λέμε τις οντισιών, όπου έχουν ήδη πραγματοποιήσει Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Φαντάζομαι, δεν είμαι σίγουρη, θα έχουν πάει και Κύπρο, συνήθως πηγαίνουν και Κύπρο, για να βρούνε τα επόμενα, αν θέλεις, ταλέντα σε εισαγωγικά, τους επόμενους καλλιτέχνες, τραγουδιστές και περιμένουμε όλοι πώς και πώς να το δούμε. Ωστόσο, αν εσύ δεν κρατιέσαι πραγματικά και θέλεις να δεις νωρίτερα την οντισιόν, γίνεται προβολή στο Athens Metro Mall, στο The Mall Athens. Μπείτε στο ειδικά διαμορφωμένο tab να δείτε όλες τις αναφορές εκεί πέρα και να καταφέρετε να πάτε, αν δεν κρατιέστε, έτσι, μέχρι Δευτέρα. Γιατί Δευτέρα, καταλαβαίνεις, είναι και μια μέρα που μαζευόμαστε όλοι σπίτια μας, δεν βγαίνουμε και όλες την άλλη μέρα έχουμε ξυπνήσουμε πρωί. Οπότε, αν δεν κρατιέστε, πάτε στο μόλ και βλέπετε. Αν κρατιέστε, μεριμένετε τη Δευτέρα, μαζευτείτε όλοι σπίτι, οικογένεια, φίλοι, αυτά, να πάρετε και τα popcorn σας, τα ξηροκαρπιά σας, να καλή ώρα, τον πασατέμπο, όπως σας είπα εγώ εδώ πέρα, και να δείτε το X Factor, το πρώτο επεισόδιο. Πάμε να πάρουμε μία ανάσα και να επιστρέψουμε να ξεκινήσουμε με τα δικά σας μηνύματα για το στυλ και για το τι σας χαλάει, ρε παιδί μου, να βλέπετε εσείς τώρα πάνω σε έναν άντρα ή μια γυναίκα όσον αφορά το ντύσιμο, την ένδυση, το στυλ. Φύγαμε! Πω, δώσε δυνατά! Κι άλλο, ανέβασε τα στυλ. Δώσε δυνατά, δεν αντέχω, κάτι δεν έρχεται. Δώσε λίγο. Όχι. Αυτό. Είσαι πολύ ωραία τώρα, τέλεια. Δώσε δυνατά, καλό μήνα και πάλι. Καλό μήνα σε όλους όσοι συντονιστήκατε τώρα εδώ στο Μάτι Δί και στο Cooler είμαστε. Έχουμε full ενέργεια, διάθεση. Έχουμε μαζί μας τα καφεκοπτία Βραζιλιάνος. Είναι φίλοι μας αυτοί οι άνθρωποι πλέον. Και εγώ, ξέρεις κάτι, με την ιστορία συγκινήθηκα. Και χωρίς να τους έχω γνωρίσει, θα χαρώ και να τους γνωρίσω. Έχω αγαπήσει ήδη την οικογένεια. Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας πραγματικά για όλα όσα μας στείλατε εδώ πέρα. Και να σου πω και κάτι, ήρθε η ώρα να δείξω λίγο ξηρό καρπό. Βεβαίως. Κάτσε να δω τώρα τι θα πιάσει το χέρι μου. Όπα, και τι θα δείξω. Γιατί έχει ξηρούς καρπούς. Φαν λάτρη των ξηρών καρπών, να ξέρετε, παιδιά. Μπορείτε να συνδυάσετε, μπορείτε να πάρετε 10 μυδαλάκια στα χεράκια σας, σνακ. Από το να πάτε να φάτε μια σοκολάτα ή κάτι άλλο, τέλος πάντων, θα έχει θερμίδες και δεν θα είναι τόσο. Δεν θα είναι λίγο βουλευερό εισαγωγικά για την υγεία. Από εδώ έχει φυσική, παιδιά, τι ωραίο! Ωραίο! Όπου αυτά είναι αγαπημένα του μπαμπά μου. Πατέρα! Λοιπόν, κοίτα τώρα. Εδώ πέρα θα ανοίξω το άλλο, να δω τι κρύβεται μέσα. Εντάξει, εγώ μπορώ, παιδιά, να λιώσω τρώγοντας όλα αυτά μαζί. Κοίτα, πω, είναι τα αγαπημένα μου. Τα βάζω και μέσα στο γιαούρτι, να ξέρεις. Τα τρώω και σκέτα.
αναρωτιέμαι στα Δημητριακά. Μπορείς να πάρεις μια χούφτα να τα ρίξεις στα Δημητριακά σου. Όλα πάνε μαζί, συνδυάζονται. Εδώ πέρα τώρα θέλω να σου πω ότι βλέπω. Goji berry, blueberry, αμύγδαλα. Πω, πω, παιδιά, τι ωραία που είναι. Φουντούκια, γίνεται χαμός. Πάρα, παιδιά, δεν υπάρχει πιο γυμνό πράγμα από αυτό, έχω να σας πω. Όπως και τα αποξηραμένα φρούτα εδώ μπροστά, να το δείτε. Αυτό κι αν είναι. Ξέρεις τι γίνεται, εγώ όλα αυτά είναι μέρος της ζωής μου, μέρος της καθημερινότητάς μου. Γι' αυτό χαίρομαι που τα βλέπω όλα μαζί, γιατί πάντα κάνω μία στάση και τα προμηθεύομαι και κάθε μέρα πριν πάω στη δουλειά, αλλά και πριν πάω στην παραλία στους φίλους μου εκεί, γιατί πάω και τους κερνάω όλους, να ξέρεις. Κοίτα τι ωραία. Εντάξει, μπορώ να το σηκώσω όλο το πλατό φεύγοντας. Μην παρεξενευτείτε αν αύριο μεθαύριο θα υπάρχει τίποτα εδώ μέσα. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμη μια φορά τα καφεκοπτεία Βραζιλιάνος, γιατί πραγματικά η αγάπη σας και το μεράκι σας για αυτό που κάνετε φαίνεται. Φαίνεται από τα προϊόντα σας. Μοσχοβολάνε, είναι φρεσκότατα. Καλά εδώ. Δεν καταλαβαίνεις τι έχει γίνει. Κρατιέμαι. Μην με βλέπεις έτσι. Κρατιέμαι. Μόλις τη κουμπί, θα δεις. Λοιπόν, συνεχίζω. Έχω να σας πω τόσα πολλά πράγματα. Ωστόσο, θα πάω στο πρώτο μήνυμα. Γιώτα Λούλο, δεν αντέχω, λέει, με τίποτα να βλέπω μια γυναίκα να φοράει, για παράδειγμα, κόκκινη μπλούζα με μοβ παντελόνι, πράσινη ζακέτα και ο πιο χειρότερος συνδυασμός, ο χειρότερος δηλαδή, μια γυναίκα, λοιπόν, για να ντυθεί σωστά, να πρέπει να φοράει ρούχα που δεν ταιριάζουν στο σωματότυπό της. Θα συμφωνήσω με λίγα λόγια. Πω, πω, δώσε, δώσε, παραλία είμαστε! Δεν είμαστε στο πλατό! In the summertime, δώσε. Γιώτα μου, άκου να δεις, συμφωνώ μαζί σου. Όταν λοιπόν, τι θέλει να πει η Γιώτα με λίγα λόγια, όταν γίνεται υπερφόρτωση, όχι δικτύου, όταν γίνεται υπερφόρτωση χρώματος. Δηλαδή τώρα εσύ έχεις βάλει μοβ, κόκκινο, ροζ, μπριμπέ, έχεις συνδυάσει ένα σκοσμό τόνους, γιατί κοίταξε να δεις. Τα ρούχα και ο συνδυασμός δεν είναι ουράνιο τόξο. Το ουράνιο τόξο είναι πάρα πολύ ωραίο να το βλέπεις, αλλά δεν μπορείς να το φοράς πάνω σου. Πρέπει να έχεις και μία, ας πούμε, αισθητική μαθές. Θα συμφωνήσω μαζί σου, Γιωτάκι μου. Καλό Σαββατοκύριακο να έχεις. Μαριλού Μαριλού, τα πολύ στενά παντελόνια στους άντρες και στις γυναίκες τα παπούτσια, λέει, με τον άσπρο ψηλό απέσιο πάτο. Φιλάκια πολλά, Ευαγγελία μου, φιλάκια και από μένα, γλυκιά μου. Η αλήθεια είναι ότι πολλοί άντρες έχουν εντάξει το στυλ τους αυτό το στενό παντελόνι. Σολίνα, όπως λένε, η Σουλίνα, όπως έλεγε ο Χατζικρίστος ο φοβερός. Θέλω να σου πω ότι εμένα, στην αισθητική μου, δεν μ' αρέσει ο άντρας να φοράει στενό παντελόνι τύπου Σολίνα, τύπου Κολέν. Γιατί, άμα γυρίσει, ας πούμε, ένα ζευγάρι και περπατάει στον δρόμο, πρέπει να ξεχωρίζεις, ρε παιδί μου, ποιος είναι ο άντρας και ποια είναι η γυναίκα. Δεν μπορώ να βλέπω τώρα να φοράει. Εσύ φοράς Σολίνα? Ντεμί. Εντάξει, αυτό δεν είναι σωλήνας. Αυτό, ας πούμε, φοράς είναι ίσια γραμμή, πες. Όχι, δεν είναι σωλήνας. Σωλήνας είναι τώρα τύπου σωλήνας, εδώ να κάνει κολανάκι. Όχι. Κοίτα, πολλοί το κάνουν. Βέβαια, θα σου πω, κάποιους τους βολεύει. Δηλαδή, θέλω να σου πω, εγώ που το βλέπω τώρα συχνά, πάρα πολλά παιδιά, για παράδειγμα, που κάνουν skate, φοράνε τέτοια παντελόνια, γιατί τους βολεύει, γιατί είναι ελαστικά. Είναι, πώς σας πω, είναι πάνω σαν βεντούζες στα πόδια τους και δεν κινδυνεύουν ούτε να γυρίσει κανένα παντζάκι, ούτε να πατήσουν καμιά κλωστή, ούτε τίποτα, ούτε να μπερδευτούν. Γιατί όταν κάνεις skate πρέπει τα πόδια σου γενικότερα πρέπει να υπάρξει μια ευελιξία και μια άνεση στις κινήσεις. Σε κάποιες φάσεις μπορώ να το καταλάβω, αλλά γενικά ούτε πρέπει να μ' αρέσει πολύ στον άντρα αν θες τόσο το παντελόνι σωλήνας. Ωστόσο θεωρείται στυλ. Όσο για τις γυναίκες θα συμφωνήσω απόλυτα. Η κόθορνη είναι ωραία παπούτσια, αρκεί να υπάρχει και μια, ας πούμε, και εδώ καλή αισθητική. Να μην βλέπω τον τάκο, τον τόσο, το λευκό. Η αλήθεια είναι και εγώ με το λευκό έχω ένα πρόβλημα στο παπούτσι. Όπως καταλαβαίνεις, άμα είναι πάνινο μπορώ να το δεχτώ. Άμα είναι αθλητικούλινο, σαν και αυτό που φοράω, επίσης μπορώ να το δεχτώ. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Αλλά τώρα τα κούνι, η πλατφόρμα κατασπρίω. Πιέζομαι κι εγώ λίγο, Μαριλού, φίλη μου. Πάει και Μαριλού μας. Από εκεί πέρα, μια στιγμούλα, ένα διάλειμμα στα μηνύματα, γιατί έχω να σας πω τόσα πολλά πράγματα, παιδιά. Θέλω να περάσω πάλι στο Matwalk 2016 by Aperol Spritz, γιατί όπως καταλαβαίνετε έχουμε μπει πυρετοδός σε αυτούς τους ρυθμούς και ετοιμαζόμαστε. Θέλω να σας πω λοιπόν ότι εκείνη τη μαγική βραδιά, τη Δευτέρα 18 Απριλίου στις αποθήκες Πίτρου, θα είναι μαζί μας και η Magic, το παγωτό Magic, το παγωτό, το Magic Double, το ξέρεις, πώς δεν το ξέρεις, το έχεις φάει 100 φορές και κάθε φορά που στέκεσαι και σε ένα ψυγείο κάθεσαι και το λιγουρεύεσαι. Λοιπόν, έρχονται καινούργιες γεύσεις, παιδιά. Απολαυστικό, ωραίο, Double Caramel και Magic Double Peanut Butter, χαμός θα γίνει. Το νέο λοιπόν Magic Double θα είναι εκεί μαζί μας για να το δοκιμάσετε, όπως μαζί μας θα είναι και η Med. Γιατί θυμάστε πέρσι τι έγινε με τη Med, τα εσώρουχα και τα μαγιό, έτσι. Χαμός, είναι
προτάσεις. Φέρουν την υπογραφή του Χρήστου Χάτζη Βασιλείου. Και αν θυμάσαι, πέρσι το ACT ήταν η Κατερίνα Στικούδη που φορούσε εκείνο το φοβερό, αν θες, μαγιό. Και έγινε χαμός όταν χόρευε. Δεν νομίζω το έχει ξεχάσει άνθρωπος αυτό. Επίσης, κοντά μας θα βρίσκεται και η Άξελ. Ω, δώσε δυνατά. Ω, από δώσε. Αφιερωμένο σε όλους σας. Είναι το αγαπημένο μου τραγούδι, το ξέρετε όλοι. Έτσι, μας θυμίζει, μας ταξιδεύει λίγο καλοκαίρι, λίγο περιπέτεια, λίγο... Αχ, λίγο Βραζιλία, μα θες, ναι. Λοιπόν, η Άξελ θα είναι και αυτή μαζί μας. Είναι ελληνικότατο μπραντ. Μας ταξιδεύει στο μαγικό κόσμο της μόδας και μας υπενθυμίζει ότι μία γυναίκα μπορεί να είναι καλωδημένη όλη τη διάρκεια της ημέρας. Και μας μάλιστα η Άξελ, επειδή πέρυσι είχα μιλήσει με τους υπεύθυνους της Άξελ, θέλω να σας πω ότι έχει ρούχο το οποίο μπορεί μια γυναίκα να το φορέσει από το πρωί, να πάει στο γραφείο της και να το φορέσει το ίδιο ρούχο και το βράδυ με κάποιο άλλο παπούτσι και να γίνεται ταυτόχρονα και βραδινό. Επίσης, κοντά μας δεν θα μπορούσαμε να μην έχουμε και υπόδημα, όπως καταλαβαίνεις, γιατί το υπόδημα, το παπούτσι, παιδιά, τώρα μπορεί σε ένα άστο στυλ να κλέψει την παράσταση. Μαζί μας θα είναι και ο Τσακίρης Μαλάς, παιδιά, ναι, Madwalk 2016 by Aperol Spritz και Τσακίρης Μαλάς. Ανυπομονώ να δω τα καινούργια σχέδια, τα καινούργια παπούτσια, γιατί ξέρεις, αν το παπούτσι δεν είναι καλό, η ποιότητα δεν είναι καλή και το παπούτσι δεν είναι σταθερό. Για όσες από εμάς δεν μπορούμε, δεν το έχουμε πολύ με τις τακούνες. Καταλαβαίνεις, αν το παπούτσι δεν σε γεμίζει ασφάλεια, δεν μπορείς να το βάλεις. Και ο Τσακίρης Μαλάς, λοιπόν, θα είναι μαζί μας στο Madwalk 2016 by Aperol Spritz. Και πάμε να διαβάσω άλλο ένα μηνυματάκι. Αρετή Πέτα, η φίλη μας, γεια σου αρετούλα μου, λέει, δεν μου αρέσει καθόλου οι γυναίκες να φοράνε ρούχα φανταχτερά που κάνουν μπάμ από μακριά και δίνουν σαν σημαδούρες. Σαν και εμένα δηλαδή. Κοίτα, η αλήθεια είναι, δείξε λίγο κολάν να δει. Εννοείς αυτό εδώ, σημαδούρα, κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι αυτό δεν το λέει σημαδούρα. Το λες ωραίο καλοκαιρινό χρώμα. Κατάλαβα μου τι λες, το φλούο. Αυτό πάει λίγο σε φλούο, αλλά θεωρώ ότι είναι λίγο διακριτικό. Όπως έτσι. Αλλά εγώ θεωρώ ότι αν φοράς κάτι, ρε παιδί μου, τύπου φλούο σημαδούρα, μα θες εδώ, από πάνω πρέπει να είσαι απλός και στο παπούτσι. Θα φοράς ένα μακό, ένα παπουτσάκι ήρεμο και ωραίο και μια χαρά γίνεται. Αλλά εγώ κατάλαβα τι εννοείς τώρα. Εννοείς τα πολύ τα φανταχτερά, τα πολύ πορτοκαλί, φούξια, λεμονί και τέτοια λες εσύ. Θα συμφωνήσω μαζί σου. Ή γενικά λέει, όταν φοράνε την Άρτα και τα Γιάννενα και στολίζονται σαν λατέρνες, αυτή η έκφραση πραγματικά είναι και δικιά μου, την έχω υιοθετήσει. Βλέπω πολλές τέτοιες γυναίκες, αλλά γενικότερα να πω ότι στην Ελλάδα, κατά την πλειοψηφία, έχουμε ωραίες γυναίκες, παιδί μου. Δίνονται ωραίες, είναι στυλάτες οι γυναίκες, δεν είναι άσχημες. Προσέχουν το στυλ τους, έχω να σου πω. Θα πρέπει να περάσω σε break, αλλά πριν να σου πω ότι και σε έναν άντρα δεν τσαρέσει τα παντελόνια με ανοιχτή γραμμή, όπως λέει τα παλιακά των παππούδων. Ή όταν ένας άντρας λέει ή ένα αγόρι το οποίο είναι νέο, ντύνεται σαν τον παππού μου. Έχει δίκιο. Αρετούλη μου, να είσαι καλά. Ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Καλό Σαββατοκύριακο. Πάμε να περάσουμε μια ανάσα και επιστρέφουμε εδώ. Γιατί έχω να σας πω τόσα πολλά πράγματα, μα τόσα. Πάμε δυνατά. Αλλά το περιμένουμε πώς και πώς, γιατί θα είναι άκρος καλοκαιρινό Σαββατοκυριακό. Γιατί ο υδράργυρος ανεβαίνει, έχει πάρει την ανιούσα και νομίζω θα σταματήσει, θα βάλει φρένο γύρω στους 26 και 27 βαθμούς. Τρεχάτε στις παραλίες, παιδιά, ήρθε το καλοκαίρι. Δεν έχει φτιάξει θέση τώρα με αυτόν τον ήλιο, με αυτόν τον καταγάτο, τον υπέροχο ουρανό μας. Τι ωραία που είναι όλα. Τι φοβερά που θα κλείσει η Παρασκευή μας εδώ, στο Cooler. Σήμερα λοιπόν συζητάμε για το στυλ και συγκεκριμένα τι σας αρέσει να βλέπετε σε έναν άντρα, μάλλον τι σας χαλάει να βλέπετε σε έναν άντρα και τι σας χαλάει αντίστοιχα σε μια γυναίκα όσον αφορά το στυλ, όσον αφορά το ρούχο, το πώς επιλέγουν να ντυθούν. Ωραία, διαβάζουμε τα μηνύματά σας, δεν έχω διαβάσει και πάρα πολλά γιατί δεν προλαβαίνω, έχω πάρα πολλά πράγματα να σας πω γιατί όταν έρχονται έχουμε Madwalk, Bad Made for Music, θεσμοί από εδώ, πάρτι από εκεί, πρέπει να σας ενημερώσω. Γι' αυτό και το θέμα θα πάει και τη Δευτέρα να το συζητήσουμε. Θα μεταφερθεί το θέμα και για τη Δευτέρα, γιατί σας έχω πει χίλιες φορές, εκτιμώ πάρα πολύ να μου στέλνετε μηνύματα και θέλω να τα διαβάζω και να μην αφήνω κανέναν παραπονεμένο. Από εκεί και πέρα θέλω να σας πω για το debut
Το Bad Made for Music, το Booth, έχουμε πει το The Booth είναι μία από τις ενέργειες της μπίρας Bad σε συνεργασία με το Mad TV. Και έρχεται λοιπόν το επόμενο, γιατί το πρώτο στέθηκε με επιτυχία, αλλά 20 Απριλίου έρχεται ο Agent Greg. Δηλώστε λοιπόν συμμετοχή πώς μπαίνετε στο ειδικά διαμορφωμένο tab στη σελίδα στο Facebook της μπίρας μας Bad. Και δηλώνετε εκεί συμμετοχή, γιατί μόνο 50 τυχεροί θα βιώσουν αυτό το φοβερό, εξαιρετικό, πριβέ, αποκλειστικό πάρτι με Agent Greg. Και θέλω να σας πάω και σε ένα πάρα πολύ ωραίο νεανικό περιοδικό, το You. Κοίτα το τι ωραίο που είναι. Το βλέπεις? You Girl. Το βλέπεις, You Girl. Εντάξει, είναι κοριτσίστικο περιοδικό, αλλά και τα αγόρια μπορούν να είναι παιδιά, γιατί εγώ θυμάμαι όταν τα αντίστοιχα κοριτσίστικα περιοδικά τότε στην ηλικία μου που πέραμε και τις αφισούλες, διαβάζαμε τα μουσικά νέα, γενικότερα όλα τα νέα για τα κορίτσια, τα διαβάζανε και τα αδέρφια μας, ναι, μπαίναν στη διαδικασία. Θέλω λοιπόν να σε πάω στη σελίδα 94 και 95, γιατί εκεί, και συγκεκριμένα στο 95, γιατί θέλω να σου πω ότι εκεί βρίσκονται τα top 10 hits του Mad Radio 106,2. Κοίτα εδώ, είναι όλα εδώ. Και αν δεν ξέρεις κάποιο τον τίτλο, και αν θέλεις να μάθεις ποιος τραγουδάει, ποιο τραγούδι να το αναζητήσεις, εδώ είναι όλα, σε αυτό το πλαισιάκι. Νούμερο 1 είναι ο Justin Bieber και το Sorry. Πολύ αγαπημένο και δικό μου τραγούδι. Και να σας πω πριν περάσω και στα υπόλοιπα μηνύματά σας, γιατί θέλω να τα διαβάσω όλα τα περισσότερα δηλαδή, ότι έρχεται και η τρίτη έκθεση Vintage Toys από το vintagetoys.gr. Από σήμερα λοιπόν, 1η Απριλίου έως και 3 στην Τεχνόπολη, στο Γκάζι, στο κτίριο Νέοι Φούρνη θα αναζητήσετε. Παίξτε με επιτραπέζια παιχνίδια, retro video games, card games, φιγούρες, παιδιά έχει τα πάντα εδώ πέρα. Αγοράστε ή πουλήστε επίσης vintage games και λάβετε μέρος σε διαγωνισμούς και live on stage happenings. Όλα αυτά συμβαίνουν, όλα σας τα έχω πει, νομίζω ότι θα κάνω ένα check, παιδιά, είναι πολύ πληροφορία. Παιδιά, τα είπα όλα, μπράβο μου. Μπράβο μας, αλλά θέλω να διαβάσω όσο ο χρόνος μου μένει. Λίγα μηνύματα ακόμα και τη Δευτέρα θα διαβάσω και αυτά, αλλά και τα καινούργια μηνύματα που θα μου δώσετε το Σαββατοκύριακο και θα μου στείλετε. Μιλάμε λοιπόν για το στυλ και τι μας χαλάει να βλέπουμε πάνω σε έναν άντρα ή σε μία γυναίκα. Ο Γιώργος εδώ από την Κόρινθο μου λέει: στους άντρες δεν μπορώ να βλέπω να φορούν παρεώς στην παραλία. Παρεώς στην παραλία? Ποιος είναι? Άντρες, να σου πω κάτι, το κάνουνε πολλές φορές. Ναι, δεν έχεις δει κάτι τύπους που σκοτούσε εκεί, που είναι τίγκα, κρεατίνη, πρωτεΐνη και όλα τα ίνη, που μου είναι εκεί και φοράνε αυτό το παρεώ. Και ξέρεις τι κάνουνε, επειδή εδώ είναι γυμνασμένοι στα κόκαλα της λεκάνης, το κατεβάζουν μέχρι εδώ, σηκώνονται όρθιοι, παίρνουν και τον καφέ και περιφέρονται γύρω από τον εαυτό τους για να δουν αν τους έχει κοιτάξει όλη η παραλία. Έτσι δεν γίνεται? Πάμε δυνατά λίγο, έλα! Σκοθώ λίγο να πω, δεν έχω κάτσει πολύ σήμερα η αλήθεια. Δεν έχω κουνηθεί καθόλου, δεν έχω κουνηθεί. Μη με κοιτάς εσύ! Λοιπόν, πάμε δυνατά, έλα, έχουμε καλοκαίρι! Έχουμε και full διάθεση το cooler. Και έχουμε μαζί μας και τον καλύτερο καφέ. Ναι, τον έχουμε. Καφεκοπτία Βραζιλιάνος και δεν έχει μόνο καφέ, έχει τα πάντα. Για όλους όσοι αγαπάτε τον καφέ, για όσους όσοι αγαπάτε τους ξηρούς καρπούς, την υγιεινή διατροφή, τα παγωτά και παγωτά έχει και μέλι έχει και υπέροχες μπάρες δημητριακών, όλα καταπληκτικά, κοιτάξτε τα εδώ, να σας τα δείξω άλλη μια φορά. Ξηρούς καρπούς, τα πάντα, έχει πασχαλινά αυγά, εδώ πέρα, εσύ όσοι θέλετε να κάνετε δώρα στα βαφτιστήρια σας, έρχεται το Πάσχα, κοντά είμαστε. Είναι όλα στα καφεκοπτία Βραζιλιάνος, γιατί έχουν πραγματικά ασχοληθεί με την επιχείρηση, γιατί η εργασία τους δεν είναι αγκαρία. Αγαπάνε αυτό που κάνουν και ξέρεις κάτι, εμένα μου αρέσει και χαίρομαι πάρα πολύ που τους έχουμε. Θα είναι η συντροφιά μας για πολύ καιρό ακόμα και θα σας τα λέω. Γιατί όπως έχουμε πει και εμείς εδώ από το Cooler, ό,τι κάνεις, κάνε το με αγάπη και πάθος. Μόνο έτσι θα πάει καλά. Και να είστε καλά εκεί και σας φιλώ όλους και κάποια στιγμή θα σας γνωρίσω και από κοντά. Δώσε δυνατά! Και πάμε να διαβάσουμε τα τελευταία μηνύματα! Λοιπόν, η Αθηνά μάμα λέει: για τη γυναίκα, πιστεύω, λέει, ότι παίζει ρόλο ο σωστός συνδυασμός. Δεν αντέχω να φοράνε πολλά χρώματα μαζί. Η αλήθεια είναι ότι το χρώμα είναι πάρα πολύ ωραίο να το φοράς. Αλλά και εγώ θα σου μιλήσω μαζί σου, πρέπει να ξέρεις πώς θα το φοράς και πόσο χρώμα να βάλεις. Και να πηγαίνουν, ρε παιδί μου, να υπάρχει μια συνοχή πάνω σου. Η Άννα Γκούλα. Ναι, η Άννα Γκούλα συνδυάζει. Η Άννα Γκούλα, εντάξει, okay, θα το πω, γιατί εμείς είμαστε το εκπομπή που τα λέει όλα και θα το πω. Δεν είναι δικό μου το σχόλιο, είναι της Άννας. Και οφείλω να το μεταφέρω. Η Άννα λοιπόν λέει: τσεκάρετε την ορθογραφία των μηνυμάτων όλων. Εντάξει, η Άννα δίνει το σχολιάκι της για την ορθογραφία. Και να σου πω και κάτι.
δεν θα κρίνω τους ανορθόγραφους, γιατί υπάρχουν πολλοί ανορθόγραφοι. Αλλά, μιας που το λέει η Ανούλα η Γούλα, θα σας δώσω μια πολύ μικρή συμβουλή. Επειδή γενικότερα είναι ωραίο να βλέπεις ωραίες προτάσεις, ορθογραφημένες, να χειρίζεται ο κόσμος ωραία την ελληνική μας γλώσσα και το λόγο γενικότερα. Και επειδή εγώ είμαι λάτρης της ορθογραφίας και ήμουνα άριστη στην ορθογραφία, μην γράφετε με αυτά τα γκρίκλεις. Θα τα ξεχνάτε. Εγώ κάποια στιγμή έγραφα με γκρίκλεις και άρχισα να πιάνω τον εαυτό μου να θέλω να μπω στο Google να γκουγκλάρω λέξη για να δω τη γράφω σωστά. Γράψτε ελληνικά, αλλά αν δεν είστε σίγουροι, μπείτε στο Google. Δηλαδή, ξέρεις τώρα, δεν είναι να βλέπεις το είναι με γιώτα και έψιλον. Μπορώ να πάθω κι εγώ καρδιά. Έχει λίγο δίκιο η Ανούλα εδώ πέρα σε αυτά που λέει. Καταλαβαίνεις. Λοιπόν, καλό μεσημέρι. Συνεχίζω ένα τελευταίο μήνυμα και φύγαμε. Θεοδόρα Μπελιτσιώτη, άσπρες κάλτσες λέει και για τους άντρες και τις γυναίκες δεν μπορώ καθόλου, με χαλάει την αισθητική μου. Κοίτα, αν η καλτσούλα είναι τύπου σωσόνι, αυτό εδώ που φοράω κι εγώ, πες, πανεύεται, το βλέπεις. Γιατί, εντάξει, πες, δεν φαίνεται, είναι λευκή, ταιριάζει και με το ποτσέκ. Αλλά αν η καλτσούλα είναι τύπου η παλιά, η αθλητική, η χοντρή που μας βάζανε ως εδώ το χειμώνα οι γονείς μας που κρυώναμε μέσα τις φόρμες, όχι, ούτε εγώ μπορώ να τη δω την καλτσούλα. Λοιπόν, βάζω μια τελεία και παύλα εδώ στο μήνυμα της φιλενάδας μου της Θεοδόρας. Θα πρέπει να σας αφήσω γιατί δεν προλαβαίνω. Ωστόσο, το θέμα θα συνεχιστεί και τη Δευτέρα. Θα ξαναβάλουμε πώς να στείλετε και άλλοι μηνύματα. Θα τα σχολιάσουμε όλα. Σε αυτό το σημείο θέλω να σας ευχηθώ να έχετε έναν υπέροχο μήνα. Ένα φοβερό Σαββατοκύριακο γεμάτο χαμόγελο μόνο και θετική ενέργεια. Θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου τα καφεκοπτία Βραζιλιάνος που ξεκινήσαμε σήμερα μαζί και θα συνεχίσουμε για ένα πολύ ωραίο μικρό ταξίδι εδώ στο Cooler. Με πολύ χαρά, πολύ ωραία τα προϊόντα σας και ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας. Και θα έχουμε να πούμε κι άλλα και να δοκιμάσουμε κι άλλα πολλά μαζί. Να είστε όλοι καλά. Καλό μεσημέρι, καλό Σαββατοκύριακο. Μουά!